Στην κατάληψη του Δημαρχείου Ηρακλείου προχώρησαν από νωρίς το πρωί ομάδα νεαρών που πρόσκυνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο ως ελάχιστοι, όπως σημειώνουν, πράξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη, γνωστό και ως Τοξοβόλο, ο οποίος ξεκίνησε την απεργία πείνας στις 23 Μαΐου με αίτημα την αποφυλάκησή του, καθώς η κατάσταση της υγείας του, όπως αναφέρει, παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση. Εμείς ενημερωθήκαμε πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, πριν καν σχεδόν έχουν έρθει το σύνολο των υπηρεσιών εδώ, πάρα πολύ νωρίς το πρωί, ότι πραγματοποιείται από μια ομάδα κατάληψη στο Δημαρχείο της πόλης, στη Λότζια. Το αίτημά τους είναι, στην πραγματικότητα θέλουν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους που αφορά στον απεργό πείνας Μιχαηλίδη, που σήμερα εκδικάζεται η υπόθεσή του, από ό,τι μας είπαν, στο εφετείο Λαμίας. Με σύνθημα «Ελευθερία στους αγωνιστές» στήθηκε πανό έξω από τη Λότζια, με την αντιδήμαρχο Μαρία Καναβάκη να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα των νεαρών. Κάποιες υπηρεσίες που στεγάζονται εδώ μέσα και που δεν μπορούν να διεκπαιρωθούν κάποια πράγματα εκτός από τη Λότζια, οι πολίτες δυστυχώς έρχονται και αναγκάζονται να φύγουν, διότι είναι κάτι που χωρίς την υπαιτιότητα του Δήμου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και προσπαθούμε να λήξει το συντομότερο δυνατό. Λόγω της κατάληψης δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού από τις δημοτικές υπηρεσίες, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα.